Δωροάδωρο αποτελεί το κλειστό γυμναστήριο του παραρτήματος Ελμεπά στον Άγιο Νικόλαο, αφού σχεδόν 10 χρόνια τώρα οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του παραμένουν αναξιοποιητές. Από το 2012 μέχρι σήμερα, το γυμναστήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί παρά μονάχα για λίγους μήνες το 2019. Είχαμε έρθει ως τμήμα σε επαφή με ένα όμιλο, γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία γυμναστή προφανώς για να ξεκινήσει να λειτουργεί το γυμναστήριο, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει παραχώρηση στον όμιλο δωρεάν και να ανταποδοτικά όμιλος θα λειτουργούσε το γυμναστήριο και για τους φοιτητές. Με παρουσία γυμναστή και προφανώς με ό,τι προβλέπεται από προσωπητικά υγεία για τους φοιτητές κτλ. Τελικά όμως ο όμιλος αρνήθηκε να συνεργαστεί και βρεθήκαμε στο σημείο πάλι από στο σημείο 0 ξανά. Το γυμναστήριο κατασκευάστηκε με δημόσιο χρήμα για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ωστόσο στο αθλητικό στολίδι προς το παρόν τα ρολά παραμένουν κατεβασμένα. Έχει αίθουσα για όργανα, αποδυτήρια, έχει κερκίδες, πλήρως εκπροβλημένο, είναι διαμάντια μια πόλη στον γενικό όλο αυτό, στον χώρο του Πανεπιστημίου. Αυτές οι εγκαταστάσεις που βλέπετε εδώ στο τμήμα είναι αρκετά καινούργιες και μάλιστα σε πολύ καλή κατάσταση. Στην ουσία από το 2007 λειτουργούν εδώ πέρα οι εγκαταστάσεις. Και οι κατασκευές, αν θέλετε, ήταν υψηλής ποιότητας, οπότε δεν έχουν υποστεί και φθορές. Με τα αλλεπάλληλα αιτήματα των σπουδαστών απέφτουν στο κενό, φαίνεται πως η αναγκαία πρόσληψη ενός διπλωματούχου γυμναστή, που είναι απαραίτητη προκειμένου το γυμναστήριο να ανοίξει τις πύλες του, κολλάει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Τουλάχιστον 30 φοιτητές κάνουν τακτικές προπονήσεις μόνοι τους με δικιά τους ευθύνη στο κέντρο της πόλης για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Υπάρχει ενδιαφέρον και για βόλεϊ, αλλά δεν έχουμε βρει γήπεδο, παρόλο που υπάρχει εδώ δικό μας. Πάνω από 100 φοιτητές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να αθληθούν, ενώ οι ίδιοι έχουν ήδη σχεδιάσει την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φιλικούς αγώνες μπάσκετ, καθώς και ποδοσφαίρου με την ΑΣΤΕΚ. Έχουμε φοιτητές που έχουν γνώσεις, έχουμε φοιτητές που έχουν παρελθόν με διάφορα αθλήματα. Έχουμε αυτόν τον χώρο και δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι το παράδοξο. Χορός, ρυθμική, μπορεί να γίνει πολύ λόγος και ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Την πρωτοβουλία να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος πήραν οι φοιτητές, η οποία έγινε παρουσία του πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ Νικόλαου Κατσαράκη. Ο ίδιος εμφανίστηκε δεκτικός στο αίτημά τους και αναμένεται να δοθεί κάποια λύση το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα από Σεπτέμβριο, αν τελικά απαιτηθεί νέα πρόσληψη, διαφορετικά θα δρομολογηθεί μια φόρμουλα συνεργασίας.